γνωστό σούπερ μάρκετ, το Φαβίδα Βασιλόπουλος δηλαδή, mm-hmm. ναι, να μην λένε, να λέμε τα ονόματα, έβγαλε ένα διαφημιστικό σποτ. Τι ακριβώς έγινε με αυτό? Ένα διαφημιστικό στο οποίο παρουσιάζει ένα κοριτσάκι που έχει βάψει τον μπαμπά του, έχει φορέσει κοτσιδάκια, τον έχει κάνει κοριτσάκι. Και βέβαια βγήκε και ο Τσάρτας και διαμαρτυρήθηκαν όλοι ότι δεν θα ξαναεπισκεφτεί το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σωστή εικόνα αυτή για ένα πατέρα. Πολλοί ήταν υπέρ, πολλοί ομοφοβικοί ήταν κατά, έγινε ένας χαμός. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχει αυτή την εικόνα ο πατέρας να φοράει ρούς και κοτσιδάκια και τα λοιπά, να μην τον βάφει ας πούμε έτσι η κόρη του. Όμως είδαμε και μια ανάρτηση, έκανε ανάρτηση και το Lidl το συγκεκριμένο διαφημιστικό, σαν να λέει ας πούμε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ότι οκ, και εγώ υποστηρίζω αυτή την εικόνα, δεν με πειράζει καθόλου. Σε πολλούς άρεσε, δηλαδή πολλοί πατεράδες έχουν κάτσει αναγκαστικά να τους βάψουν οι κόρες τους για να μοιάζουν με κούκλα, ας πούμε. Εσένα σου αρέσει? Κοίτα να σου πω, εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά, δεν θα το βλέπα τόσο αρνητικά. Απλά εάν έγινε για κάποιο περίεργο σκοπό, δεν θα μου άρεσε. Εάν έγινε ένα χρειάτος... Τι περίεργο σκοπό μπορεί να έχει αυτό? Το ότι ας το πούμε... να δεχτούμε τους γονείς μας έτσι όπως είναι. Δηλαδή, ή τα παιδιά μας με την μούρλα που έχουν να μας βάφουν. Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι. Άκουσε. Η δική μου άποψη mm. είναι ένα προχωρημένο πολύ βίντεο. Απελευθερωμένο και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το να παίζει ένα παιδί με το γονιό του μπορεί να γίνει, να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή ένας γονιός έκατσε και τον έβαψε η κόρη του με αυτόν τον τρόπο, με τα κοτσιδάκια, με το ένα με το άλλο, ότι δεχόταν να παίξει μαζί της. Δηλαδή το παιχνίδι όπως όρισε η μικρή, δεν είναι κακό αυτό. Γιατί να μην το πάρουμε αθώα και να το πάρουμε ομοφοβικά. Εγώ ναι, το παίρνω... αυτό σου λέω, είναι ανάλογα πώς θα το δεις. Ναι, άμα το σκεφτείς πονηρά, μπορεί να πεις κάτι που προσπαθούν να περάσουν. Όχι. Άμα το σκεφτείς... δεν περάσει κανένα τίποτα. Αυτό ναι. που να περάσουν είναι το εξής. Ότι ένα παιδί έχει μια διαφορετική φαντασία από ότι έχει ένας μεγάλος. Ότι όταν επιλέξει το παιδί να καθοδηγήσει το παιχνίδι, φτάνει σε αυτά τα άκρα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ο πατέρας πρέπει να σταματήσει να παίζει με το παιδί του. Αυτό λοιπόν ίσως δείχνει ότι για μένα το μήνυμα που θα έπρεπε να περάσει αυτό ήταν ότι ο γονιός αυτός αφήνει το παιδί του να εξελίξει το παιχνίδι όπως θέλει και απλά τον ακολουθεί. Και ότι είναι σωστό κάποιες φορές στο παιχνίδι επάνω να ακολουθούμε τα παιδιά και όχι τα παιδιά να ακολουθούν εμάς. Γιατί τότε δεν θα είναι παιχνίδι, θα είναι μάθημα. Mm-hmm. Άλλο συμμαθαίνω αυτό και άλλο παίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα στο παιχνίδι λέει μπορεί να πάρεις και ένα μάθημα. Ναι, αν αφήσουμε το παιδί να καθοδηγήσει το παιχνίδι, θα πάρουμε μάθημα εμείς οι μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή το μάθημα πιστεύω ότι είναι αυτό. Ότι ξέρετε κάτι, αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο, αφήστε τα παιδιά να κινηθούν ανεξάρτητα μόνα τους, αφήστε να τους οδηγήσουν σε δικό τους παιχνίδι αυτά και έτσι θα δείτε και το χαρακτήρα τους. Δηλαδή, τι θέλουν, πώς φαντάζουν τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, γιατί να το πάρω αποφοβικά, γιατί να το πάρω δηλαδή ότι σώνει και καλά ο παπάς είναι γκέι? Κοίτα να σου πω, όπως και να έχει πάντως, η διαφημιστική εταιρεία που ανέλαβε να κάνει αυτό το σποτ, όντως κατάφερε και συζητήθηκε. Όχι, όχι, δεν τα κατάφερε. Όχι. Γιατί? Διαφωνώ μαζί σου. Μπορεί να το συζητάμε, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια συντηρητική κοινωνία εν τέλει, όπου να, λοιπόν, που το πήραν ανάποδα. Δεν νομίζω όμως ότι τάχτηκαν πολύ κατά του. Εντάξει, ήταν μισά-μισά, πιστεύω. Δηλαδή και υπέρ και κατά. Μισά-μισά είναι αρκετό. Κάτσε, να σου πω κάτι. Όμως. Πώς πολλά θα χάσει από αυτό? Ένα από τα μη σκεφτεί. Δεν νομίζω να χάσει. Δεν είμαστε τόσο πολύ, τόσο ακραίοι. Τι λε, μα συντηρητικού ρε του κερατά. Τι δεν πα να πει ένα Βασιλόπουλο που δεν βγάλε αυτό το διαφημιστικό. Εγώ όχι, εγώ δεν το λέω αυτό. Λέω η συντηρητική. Κάτι περίεργη. Αυτό λέω, δεν θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Κουκάμε, εγώ πιστεύω δεν ότι ακολούθησε ενώ... το θέμα αυτό. Αναφέρεται σε συντηρητικούλες, το ξαναλέω μια ναι, φορά. Άλλο σου λέω, εγώ πιστεύω η συγκεκριμένη διαφημιστική που ανέλαβε αυτό το σποτ ναι, ακολούθησε την τακτική του Τζάμπο. Το Τζάμπο πάντα έκανε διαφημιστικά απέσια για να συζητιούνται. Το ίδιο έκανε και αυτή η εταιρεία. Και μπορεί να είναι και οι ίδιες εταιρείες, δεν ξέρω ποιοι αναλαμβάνουν όλα αυτά τα διαφημιστικά. Μέσα από τη δυσφήμιση γίνεται διαφήμιση. Δυστυχώς, αγαπητή μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα. Συζητήσαμε όλοι για το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Ναι, άκουσαμε λίγο. Αυτή η εταιρεία έκανε τη δουλειά της έτσι όπως το είδε. Αυτή τη στιγμή ζημιωμένος θα βγει ο Βασιλόπουλος. Σου ξαναλέω άλλη μια φορά. Μην κοιτάς το στόχο της εταιρείας, κοίτα το τι πέτυχε. Αυτή τη στιγμή στη συζήτηση αυτή που κάνουμε, την κάνουμε γιατί υπάρχουν κάποιοι συντηρητικοί τύποι οι οποίοι διαφωνούν ριζικά με αυτό. Απόδειξη ο Τσιάρτας. Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα σε μια εταιρεία όπως είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι το τζάμπο που υπάρχει ένα παιχνιδάτικο, άντε δύο. Γιατί υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ένα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια ζημιά. Έτσι. Θα το πω και εδώ, ηθική βλάβη. Κατάλαβες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Και έχουμε λοιπόν και λέω εγώ, αντί να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο σούπερ μάρκετ, ας κοιτάξουμε πόσο προβληματικοί είμαστε εμείς. Γιατί προβληματικοί είμαστε εμείς όταν αξιολογούμε ένα παιχνίδι ενός παιδιού με τον μπαμπά του με αυτόν τον τρόπο. Ότι να, λοιπόν, είναι γκέι κατάσταση, είναι ομοφοβικό δηλαδή το βίντεο αυτό. Όχι, δεν είναι ομοφοβικό, είναι τα ομοφοβικά μυαλά που οτιδήποτε βλέπουν που πλησιάζει προς μια χή κατάσταση που δεν τους αρέσει, λέει αμάν, εδώ έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, εγώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ανοίξουμε λίγο τα μυαλά μας. Να τα ανοίξουμε λίγο τα μυαλά μας και να δεχόμαστε τις εικόνες του σήμερα. Γιατί σε λίγο θα δούμε κουλά πράγματα. Παράδειγμα, όταν πήγε ο Τζέισον με τον φουστάνι μέσα, δεν είδα να διαμαρτύρεται κανένας. Δεν είδα τον Τζιάρτα να βγαίνει και να λέει που πας ρε καραμήτρο με το μουσί και με το μουστάκι, με το φουστανάκι μέσα στη Βουλή και με θίγεις σαν έθνος.